Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα από τη Μουσθένη. Καλημέρα από τον τόπο στον οποίο γεννήθηκε και πέρασε και αρκετά χρόνια το Κρικρί. Ο φίλος μου ο Χρήστος ζήτησε να κάνω ένα επεισόδιο για το χωριό μου. Καμία σχέση με motovlog, αλλά είναι ένα vlog. Λοιπόν, παιδιά, η Μουσθένη βρίσκεται γύρω στα 20 χιλιόμετρα πριν την Καβάλα, πηγαίνοντας από την Θεσσαλονίκη προς Καβάλα. Αυτός είναι ο παλιός δρόμος ο οποίος συνδέει τη Θεσσαλονίκη με την Καβάλα. Και κάτω εκεί στον κάμπο, κάτω εκεί που βλέπετε, κάτω εκεί χαμηλά, κάπου εκεί είναι η Εγνατία. Όσοι έχετε περάσει από τα μέρη αυτά, έχετε πληρώσει τα διόδια στο χωριό μου, όχι στο χωριό μου, κάτω στον κάμπο, στην Εγνατία, και θα σας κάνω μια μικρή βολτούλα τώρα με τα μάξι, έχω πάρει τα μάξι, να πάω να σας δείξω μερικά έτσι, αξιοθέατα του χωριού. Παλιότερα αυτός ο δρόμος είχε πάρα πολύ κίνηση, ήταν και πάρα πολύ επικίνδυνος. Τώρα πλέον τον έχουν φτιάξει και συστήνεται ανεπιφύλακτα για όποιον θέλει να κινηθεί από τον Στριμώνα μέχρι την Ελευθερούπολη, καθώς προσφέρει πολύ καλό και ωραίο στροφιλίκι και με σχετικά πολύ καλό δόστρωμα. Πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, η Μουσθένη που βρίσκεται? Η Μουσθένη βρίσκεται και στους πρόποδες του Παγιαίου Όρους, το οποίο θα σας το δείξω και αυτό. Κάποτε κεφαλοχώρη της περιοχής, πλέον με 600 κατοίκους, κάτι λυπηρό. Εγώ εδώ έκανα το γυμνάσιο, γιατί με το που γεννήθηκα πήγαμε στη Γερμανία. Λοιπόν, αυτό το Παγκαίο Όρος, το οποίο σας το έδειξα και σε άλλα βίντεο. Και κάποτε σε αυτό το δρόμο εδώ που βλέπατε, λοιπόν, εδώ, κάθε Κυριακή απόγευμα, κατεβαίναμε και κάναμε βόλτα. Αριστερά, δεξιά, αριστερά, δεξιά, αριστερά, δεξιά, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Ήτανε το κλου της Κυριακής. Εμείς τώρα πάμε να μπούμε στο αμάξι και ανέβουμε προς τα πάνω. Σας δείξω 2-3 σημεία. Έτσι, εδώ πέρα έχουν κάνει κάποια παρκάκια. Δυστυχώς αυτό το οποίο παρατήρησα είναι ότι υπάρχουν αρκετά απομεινάρια προσπαθειών ανάπτυξης, τουριστικής ανάπτυξης, παρατημένα, δυστυχώς. Πάμε να μπούμε στο αμάξι και να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας. Μείνετε συντονισμένοι. Είπαμε, δεν είναι motovlog, είναι ένα προσωπικό vlog. Ξεκινάμε. Πάμε να ανέβουμε τον κεντρικό δρόμο του χωριού. Δεν είναι αυτός εδώ. Λοιπόν, το χωριό, όπως είπαμε, είχε κάποτε πολύ περισσότερους κατοίκους. Στην απογραφή του 81 είχε γύρω στα 1000 άτομα, τώρα έχει τα μισά. Αυτός είναι ο κεντρικός δρόμος. Εδώ αριστερά-δεξιά υπήρχαν κάποτε καταστήματα. Πήραμε τις μπύρες μας, πήραμε τις πορτοκαλάδες μας. Μισό λεπτό να φτιάξω και καλύτερα την κάμερα, να έχουμε μια καλύτερη οπτική. Και αυτός είναι ο κεντρικός δρόμος που σε ανεβάζει στο χωριό. Το δικό μου το σπίτι δυστυχώς είναι πάνω-πάνω. Θα περάσουμε για πολύ. Ένα όμορφο χωριό. Όπως πάρα πολλά χωριά άδειασαν κατά την περίοδο που ο κόσμος έφευγε στο εξωτερικό για να αναζητήσει καλύτερο μέλλον. Έτσι και οι δικοί μου οι γονείς πήγαν στη Γερμανία. Μετά σε κάποια φάση γύρισαν και εγκαταστάθηκαν κλασικά στην Αθήνα. Το Παγκαίο είναι μπροστά μας. Πάω να σας δείξω λιγάκι το σχολείο, το οποίο ήταν 12θέσιο. Τώρα πλέον είναι κλειστό, δυστυχώς. Έχει σχολάσει η εκκλησία τώρα. Εδώ όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Πάμε να σας δείξω το σχολείο. Θα βγάλω τώρα την κάμερα αναγκαστικά.
Έλα, καλημέρα, τι κάνεις? Διακοπή για διαφημίσεις. Ζωντανό κανάλι δεν είμαστε στο Κρικρί. Συνάντησα τον φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος είναι και πρόεδρος εδώ στο χωριό. Παιδιά, αυτό είναι το σχολείο του χωριού. Όπως βλέπετε, είναι ένα φανταστικό κτίριο του 1932. Είναι φανταστικό το κτίριο αυτό, 12θέσιο κάποτε, τώρα δυστυχώς κλειστό. Εδώ έχει γίνει μια παιδική χαρά. Πέρασα κι εγώ κάτι ελάχιστο από εδώ, αλλά επειδή δεν την πάλευα, ήρθαν οι γονείς μου άρων από τη Γερμανία και με πήραν και με πήγανε ξανά στη Γερμανία. Δηλαδή με στείλανε, εγώ γεννήθηκα εδώ, μηνών με πήγαν στη Γερμανία, μετά είχαν τη φαϊνή ιδέα να με στείλουν εδώ σχολείο, την πάλεψα ένα μήνα, ένα μισή στην πρώτη και μετά ήρθανε άρων και με πήρανε. Από εδώ πίσω είχε χώρους, εκεί κάτω τώρα είχε μαγειρία, παλιότερα ήταν τα πράγματα αλλιώς, παιδιά. Μαγειρία, τουαλέτες, εντυπωσιακό το παγίο με τη βλάστησή του από πίσω. Τώρα δουλεύει σαν κεκ, τώρα το χρησιμοποιεί εδώ η κοινότητα, το χώρο εδώ για διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Καλό είναι αυτό να γίνεται. Εμείς συνεχίζουμε τη βόλτα μας στο χωριό. Καταπληκτικό, ε! Ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου λέει ότι κάποτε ήταν και 200 παιδιά πάνω. Τώρα δυστυχώς κλειστό. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας από το σχολείο. Στο σχολείο πάρα πολύ κοντά είναι η εκκλησία. Και ένα guest house το οποίο έχει γίνει καινούριο, ολοκαινούριο, το οποίο ονομάζεται Blue, εδώ στα αριστερά μου. Δεν θα κατέβω να σας το δείξω, θα το... Έχουμε κυκλοφορία εδώ, θα πάμε μία έτσι να το δούμε από κοντά. Βλέπετε το πέτρινο γιοφύρι. Δύο κυρίως ρεύματα διατρέχουν το χωριό και υπάρχουν 9 γεφύρια τα οποία ενώνουν τη μία πλευρά με την άλλη. Λοιπόν, θα κάνω εγώ μία τώρα να φύγουμε προς τα πίσω ξανά. Από εδώ που έρχονται τα αυτοκίνητα είναι ένας δρόμος ο οποίος πηγαίνει στο άλλοτε γήπεδο, γιατί είχε και ομάδα το χωριό μου. Διάφορα σκυλάκια. Συνεχίζουμε. Εδώ είναι η εκκλησία. Λοιπόν, 9 γεφύρια διατρέχουν, συνδέουν τα δύο μέρη του χωριού. Το χωριό λοιπόν έχει διάφορους μαχαλάδες συνοικίες. Η δυτική πλευρά είναι ο ντόπιος μαχαλάς. Υπάρχει ο Αράβ μαχαλάς, υπάρχει ο μαχαλάς ο δικός μου, εκεί που εγκατασταθήκαν κυρίως πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Και όπως φανερώνουν και οι λέξεις, στον Αράπ Μαχαλά για παράδειγμα, γιατί ζούσαν εδώ μουσουλμάνοι, κυρίως θα βρούμε σπίτια τα οποία είναι της τεχνοτροπίας της τουρκικής. Γενικά κυριαρχεί η παγκαιωρίτικη αρχιτεκτονική. Ένα θετικό που είδα εγώ είναι ότι πάρα πολλά σπίτια, αρκετά σπίτια μάλλον, έχουν ανακατασκευαστεί και συντηρηθεί. Οι χειμώνες δεν είναι εύκολοι εδώ πάνω. Τώρα πηγαίνουμε προς την κεντρική πλατεία. Είναι μεγάλο το χωριό, δεν είναι παξεγέλασε. Κάποια κυκλοφοριακή συμφόρηση θα τη συναντήσουμε. Λοιπόν, δύο κυρίως ρεύματα το διατρέχουν. Το ένα σας το έδειξα. Και δυτικά είναι η περιοχή στην οποία ζούσαν οι γηγενείς τότε. Λοιπόν, το χωριό είχε αστυνομικό τμήμα που είναι αυτό εδώ, αυτό εδώ αριστερά, τώρα πολιτιστικό σύλλογος, φαρμακεία, τώρα έχει φαρμακείο, καφενεία
και πάει λέγοντας. Πλησιάζουμε στην κεντρική πλατεία του χωριού τώρα, η οποία η περιοχή λέγεται Τζαμί και την οποία θα σας τη δείξω, θα παρκάρω και θα τη δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Μια στιγμή να αφήσω το αμάξι εδώ και συνεχίζουμε. Γεια, τι κάνεις, καλά είσαι, καλημέρα, Κρυσάβη, όλα καλά. Καλά. Εσύ, σας είδα προχθές εκεί, ναι, στο Άρωμα Πλατείας, αλλά επειδή είχε συζήτηση και αυτά... Ναι, και τώρα κάνω ένα βιντεάκι για το χωριό να το ανεβάσω. Το βλέπω. Να βρούμε. Όλα καλά. Εσείς. Καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Καλά να είστε. Σήμερα δυστυχώς αναχωρούμε, γιατί η δουλειά... Τι να κάνεις, παιδιά. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Να πω κάτι. Ναι. Ας έχουμε την υγεία μας, ας είμαστε. Α, το πιο σημαντικό, να μπορούμε να ξανάρθουμε του χρόνου. Έτσι ακριβώς. Ωραία, ωραία. Χάρηκα που σε είδα. Κι εγώ, γεια. Λοιπόν, τα ωραία πρόοπτα του χωριού, παιδικοί φίλοι και φίλες. Λοιπόν, εδώ είναι η κεντρική πλατεία του χωριού. Εδώ ήταν παλιά το Δημαρχείο, να τα πάρουμε κατά σειρά. Η περιοχή λέγεται Τζαμί, γιατί προφανώς είχε ένα τζαμί εδώ. Εδώ είναι το παλιό Δημαρχείο, το πρώην Δημαρχείο. Που παλιά, πιο παλιά, όσο ζούσα εγώ εδώ, από την από εδώ πλευρά ήταν τα ΕΛΤΑ, το ταχυδρομείο, και από εδώ ήταν τα γραφεία της τότε κοινότητας. Μετά έγινε Δημαρχείο και τώρα λειτουργεί σαν ΚΕΠ. Έχω φωτογραφία από την αρχοντομουτσουνάρα μου πάνω σε ένα BMW, εδώ μπροστά ακριβώς, σε αυτά τα σκαλοπάτια. Και επειδή ήμουν... Καλημέρα, τι κάνετε? Και επειδή ήμουν και καλό παιδί, έχω κερδίσει και στοίχημα κατεβαίνοντας με το ποδήλατο. Γιατί υπήρχε αυτό, είχα όταν όσο ζούσα εδώ τα καλοκαίρια και ερχόμουν με τα ποδήλατα, να κατέβω αυτά τα σκαλοπάτια με το ποδήλατο. Το κέρδισα το στοίχημα. Οι ζάντες του ποδήλατου. Λοιπόν, εδώ το τζαμί. Έρχεται ο κόσμος για το καφεδάκι. Έχει τώρα δύο μαγαζιά τουριστικά. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Bonjour, καλημέρα. Τι γίνεται? Καλά, καλά. Πάνουμε μερικά πλάνα. Λοιπόν, ιατρείο. Εδώ ήταν το κοινοτικό ιατρείο. Από πίσω το ιερό, το οποίο είναι πιο παλιό και από το παλιό. Πάρα πολύ παλιό. Λοιπόν, εδώ κάπου ήταν το τζαμί, το τουρκικό. Γκρεμίστηκε προφανώς μετά την ανταλλαγή. Έχουμε πει όλοι ποίηματα εδώ. Είναι το ιερό μας υπέρ των πεσόντων στους απελευθερωτικούς πολέμους του 12 και του 22. Και εδώ, παιδιά, είναι το παλιό ιατρείο. Ακόμη ιατρείο. Λοιπόν, στα ανατολικά μας, το βουνό αυτό που βλέπετε εκεί, δυστυχώς είναι κόντρα στον ήλιο, λέγεται Τσάλι. Έχω ανέβει αρκετές φορές πάνω εκεί, πάρα πολλές φορές. Τώρα αν πάω να ανέβω θα χαθώ και θα με ψάχνετε. Λιγάκι σας δίνω έτσι μία εικόνα της περιοχής. Θα συνεχίσουμε τώρα τη βόλτα μας. Θα πάμε πιο πάνω και εκεί θα καταλήξουμε, σε ένα σημείο πασίγνωστο στο Μποστάνι. Εσείς μείνετε συντονισμένοι και ελπίζω, φίλε Χρήστο, να σου αρέσουν οι εικόνες που βλέπεις. Εδώ είναι το σημείο που θα έρθει κάποιος, αν θα έρθει βόλτα στο χωριό, να παρκάρει τη μηχανή του, να φάει κάτι, να πιει ένα καφέ και όλα τα σχετικά. Εδώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε, παιδιά. Συνεχίζουμε τώρα τη βόλτα μας, ανεβαίνουμε προς τα πάνω. Όλο αυτό το δρόμο τώρα που βλέπετε από κάτω από το δημόσιο, όπως λέγαμε, εγώ τον έκανα με τα πόδια, γιατί έκανα το γυμνάσιο εδώ. Κάθε μέρα πάνω κάτω. Συνεχίζουμε. Εδώ είναι μια καινούργια κατάσταση αυτό εδώ το κατασκεύασμα, το οποίο προορίζεται για ξενοδοχείο. Παλιό κτίριο, αραβικό όπως βλέπετε, με αραβικές επιγραφές. Λειτουργήσε και σαν σχολή ταπειτουργίας, γιατί είχαμε και τέτοια στο χωριό. Τώρα θα σας πάω
στο Μποστάνι, μια πάρα πολύ γνωστή περιοχή εδώ στα μέρη μας, και θα περάσουμε τώρα εδώ μπροστά, εδώ αριστερά είναι το Κρικλιδόσπιτο, εδώ. Εδώ πέρασα, αυτό εδώ το σπίτι. Εδώ πέρασα αρκετά χρόνια της ζωής μου, μέχρι να κατέβω Αθήνα σε πρώτη φάση και τώρα στο Ηράκλειο. Αυτή η περιοχή στην οποία πάμε τώρα είναι γεμάτο πλατάνια. Έχουμε και εκεί παιδάκι 5x5. Βέβαια. Είναι μια περιοχή την οποία την υπερ αγαπάω. Δεν νομίζω μπορώ να μπω άραγε με το αυτοκίνητο. Θα κάνω μια προσπάθεια να μπω σιγά σιγά εδώ, λιγάκι να σας δείξω 2-3 πραγματάκια και να κλείσουμε το επεισόδιο. Εδώ καλά είμαστε. Πάμε να πούμε μερικά πραγματάκια για εδώ. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε στο Μποστάνι, μια περιοχή γεμάτο πλατάνια, μια περιοχή την οποία τη θυμάμαι από πάντα, γιατί ερχόμασταν εδώ και παίζαμε κοντά στο σπίτι μου, το γηπεδάκι του 5x5 και του μπάσκετ. Μας περάσατε παλιότερα σε αυτό το πλάτανο εδώ, είχε μια παροχή νερού, η Αβρίση, και ήταν ένα πολύ ωραίο έτσι κλου της περιοχής. Το κεντρικό πλατάνι, ένα από τα κεντρικά πλατάνια, στο οποίο ανεβαίναμε, σκαρφαλώναμε σαν παιδιά και κρεμούσαμε σκοινιά από εδώ και κάναμε κούνια. Ένα κατάστημα, ένα εστιατόριο τώρα που έχουμε εδώ πάνω, γνωστό το Μποστάνι Γκαστρόνομι. Παλιότερα από εδώ η περιοχή είχε διάφορα έτσι εξοχικά, όπως τα λέγανε οι γονείς μας. Το κρυσάκι του Αϊγιάννη, μια περιοχή με αρκετή δροσιά, κατάφυτη, όπως βλέπετε κι εσείς. Και κάπου εδώ νομίζω θα κλείσω αυτή τη μικρή ξενάγηση στο χωριό μου. Σίγουρα έχει και άλλα σημεία στα οποία θα μπορούσα να σας πάω, αλλά θα σας πρότεινα, όσοι είστε κοντά στην περιοχή, να πάρετε τις μηχανές σας, να κάνετε μια βόλτα προς τα εδώ. Καλό φαΐ έχει, καλό καφέ, καλά τοπία. Ο δρόμος ο οποίος ανεβήκαμε συνεχίζει και πηγαίνει και πιο πάνω, σε μια κατάσταση με σπίτια στα οποία μπορεί κάποιος να νοικιάσει. Δεν έχω ανέβει φέτος προς τα εκεί, και είσαι ακριβώς χωμένος μέσα στους πρόποδες. Διαμονή λοιπόν έχει, φαγητό έχει, ωραία πράγματα να κάνετε έχει. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε καλά, να περνάτε καλά. Χρήστο, ελπίζω να σου άρεσε το χωριό μου. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά σε όλους.